Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν να γίνει πραγματικότητα αυτό το φεστιβάλ. Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, τους συνεργάτες του φεστιβάλ, τον Γιάννη Ρούσο, τη Γεωργία Ματσούκα, τον Γιάννη Ραΐση, τον Χάρη Βεκρή και τους εθελοντές μας, το Υπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου, την Blue Star Ferries, την Κάβα Κριτσίνη, το Φόντα και τον Μποέμ, το Κούτσικο, το Ούζο Βέτο, την ιστοσελίδα TsuGR, τη Λουκία Αργυροπούλου για τις μεταφράσεις της, τον Φρυδερίκο Ρούσο για τα γραφιστικά, τον Γιάννη Ξαγοράρη και τον Γιάννη Συνοδεινό που έφτιαξαν το σποτάκι, το Siros Today, την Earth Open και τον Μάνθο Γιουρτζόγλου, το Jazz Online, το σταθμό Έμπνευση, το ραδιόφωνο μετά δεύτερο και Athens Voice Radio, το Music Paper, την Κοινή Γνώμη, το Siros Agenda, τον Μπάμπη Κουλούρα που βιντεοσκόπησε όλες τις εκδηλώσεις μας, τους φωτογράφους, τον Θανάση Μπαξόπουλο και τον Γιώργο Βλάχο. Τέλος, ευχαριστούμε το Σοφοκλή Κοσκινά για τον ήχο και την Μάγδα Κοντιζά για τους φωτισμούς. Ευχαριστούμε όλους τους μουσικούς που συμμετείχαν και όλους εσάς που μας παρακολούθησαν στις εκδηλώσεις μας. Είναι η ώρα για το κουιντέτο του Γιάννη Κασέτα. Στα τύμπανα είναι ο Παναγιώτης Κωστόπουλος. Στο κοντραμπάσο, Λάμπρος Παπανικολάου. Ηλεκτρική κιθάρα, Απόστολος Λεβεντόπουλος. Στο φλάουτο, Λεωνίδα Σαραντόπουλος. Άλτο, τενόρο, σαξόφωνο και συνθέσεις, Γιάννης Κασέτας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας του χρόνου, 4 με 6 Οκτωβρίου 2019.
πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφα σε αυτό το χώρο, είναι πάρα πολύ όμορφα στη Σύρο. Είναι η τέταρτη φορά νομίζω που έρχομαι. Μετά από αρκετά χρόνια, 5-6 και μου έχει λείψει. Αυτό το κομμάτι ονομαζόταν Downhill. Συνεχίζουμε με μια ακόμα δικιά μου σύνδεση που λέγεται V-Tune. Thank you.
Μια φορά ευχαριστούμε πάρα πολύ Λεωνίδα Σαραντόπουλο στο φλάουτο, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλάβατε, ο Αμερικάνος δυστυχώς δεν κατάφερε να έρθει, είχε ένα σοβαρό ατύχημα, το οποίο βασικά ήταν σοβαρό για τη μουσική, όχι για τον ίδιο, δηλαδή δεν μπορεί να παίξει σαξόφωνο, ο άνθρωπος είναι μια χαρά, ας πούμε. Οπότε στο τέλος θα παίξουμε και μια σύνθεση με την οποία είχαμε βρει μαζί με τον Greg Candy. Για την ώρα όμως θέλω να παρουσιάσω όλους αυτούς τους εκπληκτικούς μουσικούς που είναι μαζί μου. Είναι ο Παναγιώτης Κωστόπουλος drums. Λάπης Παπα-Νικολάου στο κοντραμπάσο. Κωστόπουλος Λεβεντόπουλος στην κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ άλλη μια φορά. Θα συνεχίσουμε ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει στο τελευταίο μου δίσκο. Τον έχω και μαζί μου, ποιος ενδιαφέρεται. Αυτό το κομμάτι είναι μια σουίτα σε δύο μέρη, ονομάζεται The Fat Mambra Suite. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Ευχαριστούμε και πάλι. Thank you.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παίξουμε ένα κομμάτι για εσάς αυτή τη φορά. Είναι η πρώτη φορά που θα το παίξουμε. Ονομάζεται Mystique. Και είναι τελείως φρέσκο. Πρώτη φορά που το παίζουμε κι εμείς. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Mystique, λοιπόν. Thank you.
Thank you.
πάρα πολύ. Έχουμε ένα τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Πριν παίξουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που μας έφερε το Δήμο Σύρου και τον Γιάννη Ρούσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ιδιαίτερα γιατί είναι, αν θυμάμαι καλά, η τέταρτη φορά που έρχομαι εδώ στο Θέατρο Απόλλων. Και επίσης ένας χώρος στον οποίο οι άνθρωποι πραγματικά ακούν τη μουσική και δεν έρχονται για κάποιο άλλο λόγο, αλλά για τη μουσική και μόνο. Οπότε ευχαριστώ και εσάς. Ένα τελευταίο κομμάτι για σήμερα, αυτό ονομάζεται The Dark Matter. Πριν παίξουμε το κομμάτι, να παρουσιάσω άλλη μια φορά αυτούς τους εκπληκτικούς μουσικούς. Είναι ο Απόστολος Λεβεντόπουλος στην κιθάρα. Λάβρος Παπα-Νικολάου στον κοντραμπάσο. Αναγιώτης Κωστόπουλος στην drums. Λεωνίδα Σαραντόπουλος στο φλάουτο, κύριε και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι ο Γιάννης Κασέτας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Dark Matter, λοιπόν. Να πω επίσης ότι αυτό το κομμάτι είναι το πρώτο μέρος μιας σουίτας, την οποία έχω μαζί μου στο CD μου. Μπορείτε να τη βρείτε και στο YouTube ολόκληρη τη σουίτα. Η σουίτα ονομάζεται The Dark Suite.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ό,τι κατάλαβα, θέλετε και έναν κόρο, από ό,τι κατάλαβα. Αλλά επειδή, πώς το λένε, το χάρη των σαξοφωνίστα που ακούσατε πριν, το ξέρω πολλά χρόνια και να πω και μια έτσι ιστοριούλα. Ήμασταν μαζί στην Αμερική και δοκίμασα για πρώτη φορά τενόρο σαξόφωνο με το δικό του τενόρο, και αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ, γιατί τότε έπαιζα μόνο άλτο σαξόφωνο. Θα ήθελα να τον καλέσω στη σκηνή και να παίξουμε μαζί ένα κομμάτι, αν είναι εδώ βέβαια ο Χάρης Ιωάννου. Χάρης Ιωάννου, δεν ξέρω αν είναι εδώ. Χάρης εδώ. Δική μας ελάτε πίσω, παιδιά. Και φυσικά εννοείται ότι και ο εκπληκτικός πιανίστας Μάριος Τούμπας μπορεί να παίξει πιάνο άμα θέλει. Τζαμάρι μαζί μας, Μάριος Τούμπας, δεν ξέρω αν είναι εδώ επίσης. Λοιπόν, αποφασίσαμε να σας παίξουμε ένα κλασικό κομμάτι για δύο τενόρα, γιατί δεν διάλαξε από το άλλο στο τενόρο. Αυτό είναι το κλασικό Tenor Madness, που παίζει ο Στουρλόδης.
Thank you.
Thank you.